να το κλείσουμε το θέμα αυτό, να πάμε μετά στο Σκοπιανό. Κύριε Παπαδάκη, τα τελευταία τρία χρόνια έχουμε δει στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες να υπάρχουν απαγορεύσεις προεκλογικών συγκεντρώσεων για Τούρκους πολιτικούς. Το είδαμε στην Ολλανδία, το είδαμε στη Γερμανία να εξελίσσεται και μάλιστα παντού. Σε σφοδρή σύγκρουση με την κυρία Μέρκελ. Οφείλει να μας πει η κυβέρνηση το αν υπάρχει πρόθεση από τη μεριά Τούρκου πολιτικού να κάνει προεκλογική εκστρατεία στη Θράκη και φυσικά αυτό να ακολουθήσει τον δρόμο τον οποίο πρέπει και εκ του νόμου αλλά και εν της πράγμασης. Δηλαδή εδώ δεν μπορεί κανείς να χρησιμοποιεί τη Θράκη κατά το δοκούν και πόσο μάλλον κάποιοι οποίοι προέρχονται από την Τουρκία. Χρειάζεται όμως σύνεση, χρειάζεται σχέδιο και να δούμε στην πραγματικότητα ότι δεν μπορεί να συμβαίνει οτιδήποτε κάτω από τη μύτη μας και να το κρύβουμε κάτω από το χαλάκι. Επομένως, καθαρές κουβέντες, να δούμε τι ακριβώς εξελίσσεται εκεί και κανένας δεν μπορεί να κάνει παιχνίδια με τα εθνικά μας θέματα και φυσικά με τη Θράκη, γιατί εκεί υπάρχει ένα ζήτημα. Εγώ ξέρετε, πέρασα από εκεί ως φοιτητής στην Κομωτινή και επίσημη είναι πολύ ευαίσθητα τα ζητήματα και ο τρόπος περιμένουμε την επίσημη ευαισθησία. Δεν είναι παθητική η φωνή. Κάποιος τα αυξάνει με πολιτική επιλογή και αυτή είναι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Δυστυχώς, είναι πολιτική τεχνικά ζητήματα. Εγώ ακόμα δεν κατάλαβα για ποιον ήταν η ανακοίνωση του Μαξίμου. Και θα ήθελα μια απάντηση και από τον κύριο Καμένο και από τον κύριο Βέτα να μας πούν σε ποιον απευθυνόταν. Διότι μέχρι τώρα το Μέγαρο Μαξίμου, όποτε κάνει στρατηγική, δεν έχει χοπ, έχει μόνο χαντάκι. Άρα χρειάζεται να μας απαντήσουν προς ποια κατεύθυνση κινούνται, σε ποιον απευθυνόταν, για να καταλαβαίνουν και οι Έλληνες πολίτες οι οποίοι παρακολουθούν το θέμα, γιατί λέει το Α ο κύριος Γκοτζιάς και λέει το Β. Αυτό είναι ένας προβληματισμός τον οποίο θέσαμε και εμείς. Εν πάση περιπτώσει, το Μέγαρο Μαξίμου. Όμως θα μου κάνετε τη χάρη. Θα σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε. Εάν έχετε ξεκάθαρη θέση. Πάντως, εγώ είμαι σίγουρος ότι δεν υπάρχει Α και Β διαφορά. Είναι το ίδιο. Είναι μια διαφορετική ερμηνεία. Λέει τελειώσαμε τεχνικά και ότι ο Μαξίμου μου λέει έχουμε ακόμα δρόμο. Αυτό το εξηγώ. Είναι ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, κανόνε εκλογές. Πώς τα βρήκα τον 80%. Είναι λίγο διαφορετικό πάντως το τελειώσαμε. Και το άλλο λέει. Σε δημοψήφισμα έχει στα Σκόπια. Και πιθανόν και εκλογές για να βρούμε. Η θέση του κινήματος αλλαγής, η θέση του Πασόκ, γιατί εδώ θα πρέπει να ρωτήσουμε και το Ποτάμι και τους υπόλοιπους, τη Δημοκρατική Συμπαράταξη και το Πασόκ που είναι στο κίνημα αλλαγής, τι θέση έχουν. Εσείς δεχόσαστε μια ονομασία, ας πούμε, Νέα Μακεδονία Έργα Όμνες. Λοιπόν, εμείς έχουμε πάρει μια θέση ενιαία στο Πολιτικό Συμβούλιο του Κινήματος Αλλαγής. Αυτό περιλαμβάνει την πάταξη οποιοδήποτε αλλητρατισμού, αλλαγές στο Σύνταγμα, φυσικά την απαγόρευση κάθε παραχάραξης ιστορίας και σύνθετη ονομασία Έργα Όμνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο. Να περιλαμβάνει το όνομα Μακεδονία. Μας δεσμεύει. Είναι σύνθετη ονομασία, προφανώς πρέπει να περιλαμβάνει μια συζήτηση η οποία έχει να κάνει και με το τι γίνεται στη χώρα τα τελευταία 25 με 30 χρόνια. Επομένως, σύνθετη ονομασία και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε αποφασίσει στο Πολιτικό Συμβούλιο. Άρα, εδώ κάνουμε μια συζήτηση όταν όμως. Σχεδόν ψηφίζετε δηλαδή. Κύριε Παπαδάκη, κοιτάξτε. Όσα με άλλα λόγια, εγώ αυτό κατάλαβα. Όσα μας σχεδόν έχει πει, ψηφίζεται. Και αν όσα μας συμφωνούν και όλες οι συνιστώσεις σας. Όσα μας έχει πει ο όχι κύριος, όλοι, αλλά. Κύριε Παπαδάκη, να πούμε εμείς για το κίνημα αλλαγής. Λοιπόν, όσα μας έχει πει ο κύριος Γκοτζιάς και όσα μας έχει ενημερώσει ο κύριος Τσίπρας πολύ πρόσφατα, είναι θέσεις τις οποίες λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Περιμένουμε να δούμε τι πρόταση θα φέρει η κυβέρνηση στη Βουλή. Θα έπρεπε όμως κι εσείς, σαν ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί την εξουσία, όπως λέτε, να έχετε για το εθνικό ζήτημα, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη. Απόφαση Πολιτικού Συμβουλίου έχουμε. Ναι, έτσι. Ποια είναι η θέση του κάθε κόμματος διαφορετικά. Εγώ θα το ήθελα αυτό. Για να ξέρω το κάθε κόμμα τι λέει. Εμείς, κύριοι, έχουμε αυτή τη θέση. Είμαστε ένα κόμμα ενιαίο, το οποίο δεσμεύεται από τις θέσεις τις οποίες έχουμε. Θα πάω στον κύριο Κακλαμάνη και στο. Εθνική ήττα. Αυτή είναι η εθνική ήττα. Εσείς που λέτε για γερμανοτσολιάδες και μερκελιστές, τώρα μιλείτε για πατριωτισμό. Άρα λοιπόν, ζήστε με το παρελθόν σας, αγαπητέ. Καλά, και με το παρελθόν. Ζήστε με το παρελθόν σας. Το ξεχάσατε. Ζήστε με το παρελθόν σας. Άρα λοιπόν. Άρα σέβομαι την άποψη του κυρίου Καμένου. Η ανακοίνωση του Μαξίμου ποιον αφορούσε, κύριε Βέτα. Πώς. Ποιον αφορούσε η ανακοίνωση πάντως, δεν μας είπατε. Πώς. Ποιον αφορούσε η ανακοίνωση. Τον κύριο Κοτζιά. Το Μαξίμου βγάζει ανακοινώσει για τον ελληνικό λαό, αγαπητέ. Άρα αφορούσε τον ελληνικό λαό. Το ελληνικό λαό, βεβαίως. Ο ελληνικό λαό κάνει χοπ. Το ελληνικό λαό, αγαπητέ. Ο ελληνικό λαό κάνει χοπ. Να ενημερώσει τον ελληνικό λαό, έκανε ο ελληνικό λαό κάνει χοπ. Δεν το αποδέχεστε. Μείνετε στα μικρά. Μείνετε στα ελάχιστα. Τα ελάχιστα είναι οι ανακοινώσει του Μαξίμου. Μείνετε στα σήματα. Οι ανακοινώσει του Μαξίμου. Μείνετε στα σήματα, στα μικρά. Κάνουν σε ένα πολιτικό κουτσομπολιό ποιο είπε τι σε ποιον. Μείνετε σε αυτό. Κύριε Χριστίδη, υπενήσεστε άδεια μα τον κύριο Παπαδάκη, εγώ θα σα πω κάτι. Εγώ ρωτάω τον κύριο. Εγώ ω εκπρόσωπο τύπου όταν είδα την ανακοίνωση του Μαξίμου, πίστεψα ότι έχει βγει για κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Εμείς δεν είχαμε βγάλει ανακοίνωση.
Το δεύτερο όνομα, το δεύτερο συνθετικό θα είναι η λέξη Μακεδονία. Σε ποιον απευθύνεται? Το δεύτερο συνθετικό θα είναι η λέξη Μακεδονία. Το κοινάλ πιστεύει ότι το δεύτερο συνθετικό, η δεύτερη λέξη θα είναι η λέξη Μακεδονία. Μόλις φέρετε πρόταση, ούτε αυτό δεν τολμάτε να πείτε. Δεν έχετε διαβάσει στα διάβαση. Εγώ να διαβάσω, πείτε στον κόσμο. Είστε εδώ, σας βλέπει ένα εκατομμύριο κόσμος. Την ανακοίνωση του πολιτικού μας συμβουλίου. Δεν τολμάτε τσιμουδιά να βγάλετε. Διαβάστε τη. Δεν τολμάτε τσιμουδιά. Σας προκαλώ να απαντήσετε. Χρειάζεται μια λύση πακέτο η οποία να έρθει στη Βουλή και τα πολιτικά κόμματα να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Πριν όμως δώσετε το λόγο στους επόμενους, επειδή άκουσα χθες τη συνέντευξή σας τον κύριο Σταθάκη να μην λέει τίποτα για τη βενζίνη, σας ότι δεν θα μειώσει το φόρο. Σας δίνω εδώ ένα χαρτί το οποίο δείχνει πώς ήταν η βενζίνη το 2014 με 30%. Είπε δεν θα μειώσει το φόρο. Με 30% περισσότερο, μεγαλύτερη τιμή πετρελαίου, 15% πιο κάτω. Αυτή είναι τα αποτελέσματα της κυβέρνησης Ζανέλ.